Χαίρετε. Χαίρετε. Βούλαρης το Τρίτη σήμερα, 28 Απριλίου 2020, και το πρωινό vlog είναι με την Αριστοτρίτη και το βραδινό, γιατί θέλαμε και τη γνώμη μιας πιο ειδικού πάνω στο θέμα. Είναι πολύ ωραία επιστολή, γιατί αποθεώνουμε κάποιους ανθρώπους. Αγαπημένοι, καλημέρα ή καλησπέρα, αναλόγως που το διαβάζεις αυτό. Αγαπημένες έπρεπε να γράψει, γιατί βάλουμε και την κουμπάρα. Είχα μια πορεία με αφορμή κάτι που μου συμβαίνει αυτή την περίοδο και ήθελα να δω αν υπάρχει εξήγηση μέσα από την ψυχολογία. Γιατί λοιπόν έχουμε οι άνθρωποι την τάση να αποθεώνουμε κάποια άτομα? Αυτό νομίζω συμβαίνει κυρίως με ανθρώπους που δεν ξέρουμε καθόλου, αλλά ξέρουμε το έργο τους. Αθλητές, επιστήμονες, ηθοποιούς κλπ. Είμαι ανθρώπους που ξέρουμε πολύ λίγο. Είναι ίσως το ευρύτερο κοινωνικό μας περιβάλλον, εργασία, ευρύτερη οικογένεια κτλ. Όταν θαυμάζουμε κάποιον υπερβολικά, πιστεύω πως συνήθως ξεχνάμε ότι αυτό για το οποίο τον την θαυμάζουμε είναι μόνο ένα κομμάτι της ζωής και του χαρακτήρα του ή του χαρακτήρα της. Και αν τύχει να γνωρίσουμε το άτομο αυτό ή να μάθουμε κάτι άσχημο για αυτό το άτομο, μπορεί να απογοητευτούμε και να θυμώσουμε. Όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές. Εγώ εντοπίζω ότι αντί να λέει άνθρωπο, λέει άτομο. Το εντοπίζω. Έχω την αίσθηση πως δεν έχει ηλικία αυτή η τάση, απλά είναι πιο έντονη σε νεότερες ηλικίες. Γιατί λοιπόν το κάνουμε αυτό? Γιατί αν θαυμάζουμε έναν άνθρωπο για το έργο που κάνει, για την επιτυχία που έχει κλπ, θεωρούμε πως έτσι άριστος και καλός είναι και σε άλλους τομείς της ζωής του? Γιατί δηλαδή θεωρούμε κατευθείαν πως και ως προσωπικότητα είναι εξαιρετικός άνθρωπος? Είναι κάτι που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και δεν το καταλαβαίνουμε που μας πρόχνει σε αυτή τη σκέψη? Ή είναι κάποια δικά μας κενά ή ανάγκες που προσπαθούμε να καλύψουμε? Εδώ εντόπισα εμένα αυτή την περίοδο, βάζοντας τους σε θρόνο. Ή είναι και τα δυο μαζί? Υπάρχει κάποιο ψυχολογικό υπόβαθρο σε αυτή την τάση ή είναι δείγμα νοριμότητας ίσως? Και είναι πιο έντονο όταν θαυμάζουμε άτομο του αντίθετου φύλου? Μπορεί να φτάσει μέχρι και τον έρωτα, για παράδειγμα αυτό που παθαίνουν τα κοριτσάκια με τον ρουβά ή του ιδίου φύλου? Δεν ξέρω αν μπορούν να απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα, αλλά ελπίζω να μπορέσει να γίνει ένα vlog λίγο διαφορετικό από τα υπόλοιπα, αν και νομίζω πως κολλάει στην περίπτωση που ερωτευόμαστε χειριστικούς ανθρώπους, γιατί μας κάνουν να τους θαυμάζουμε, πατώντας φυσικά σε δικές μας ανασφάλειες ή όχι. Φιλιά πολλά. Σε ακούμε. Λοιπόν, έχει να κάνει με τα πρότυπα αυτό, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε την ανάγκη να έχουμε πρότυπα στη ζωή μας. Αυτό φυσικά το έχουμε όταν είμαστε προέφηβοι και έφηβοι. Σου στέλνω εδώ στο μήνυμα έναν άνθρωπο που είχα γράψει για να το κοινοποιήσουμε μετά. Το οποίο λέει «Πτώση των κοινωνικών προτύπων», που αφορά αυτό. Είναι μια τάση που εξελιχτική που έχουν όλοι οι άνθρωποι όταν είναι σε αυτήν την ηλικία, αλλά και πιο μικροί, να έχουν κάποιον πρότυπο. Εντάξει. Δηλαδή να θέλουν να μοιάσουν σε κάποιον. Μετά μεγαλώνοντας και ιδιαίτερα στην εφηβεία, αυτό που γίνεται είναι τα παιδιά να αρχίσουν να κατεβάζουν από το βάθρο όλους αυτούς που είχαν ως πρότυπα και πρωτίστως τους γονιούς τους. Δηλαδή είναι μια αποκαθήλωση ψυχολογική η οποία είναι φυσιολογική για να μπορέσουν να διαφοροποιηθούν και να γίνουν άτομα πια τα παιδιά, δηλαδή ξεχωριστές προσωπικότητες, ενώ πάντα ήταν ξεχωριστές προσωπικότητες, ενώ να επιλέξουν έναν δρόμο οι ίδιοι όπως θέλουν, που παράλληλα μπορεί να μην είναι όπως τους γονείς τους. Και υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν αποκαθιλώνουν τους γονιούς τους τα παιδιά. Λοιπόν, μετά καθώς μεγαλώνουμε και διαμορφώνουμε την προσωπικότητά μας, που έχουμε πει ότι αυτό μπορεί να γίνει και μέχρι τα 26 μας, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι όλοι αυτοί που θαυμάζουμε δεν είναι σε όλες τις πλευρές αξιοθαύμαστοι. Ότι όλοι έχουμε πολλούς ρόλους να επιτελέσουμε. Δεν μπορεί να είμαστε σε όλους τους ρόλους αξιοθαύμαστοι.
Και ξεκινούμε και από τον εαυτό μας. Είμαστε σε όλους τους ρόλους μας σωστοί, τέλειοι, μπορούμε να κάνουμε όλα σωστά, όλα τέλεια. Έχουμε και εμείς τις αδυναμίες μας, πράγματα που δεν καταφέρνουμε, ευάλωτα στοιχεία, ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία που δεν μας επιτρέπουν, άλλοι είμαστε θυμώδεις, άλλοι είμαστε ευαίσθητοι, άλλοι είμαστε εσωστρεφείς, άλλοι είμαστε εξωστρεφείς, άλλοι είμαστε νευρωτικοί, άλλοι είμαστε καχύποπτοι. Έχουμε γενικά στοιχεία προσωπικότητας πάγια και άλλα που τα έχουμε να αποκτήσει από την καλλιεργώντας τα μας, οι γονείς μας ή τα βιώματά μας, που δεν είναι και τα ιδανικότερα. Λοιπόν, έτσι και αυτοί οι άνθρωποι που θαυμάζουμε έχουν και αυτοί τέτοιες πλευρές. Εγώ την προσοχή θα ήθελα να πιστήσω για τα άτομα που θέλουν να τους θαυμάζουμε ή για εκείνους που γίνονται πρότυπα, κατασκευάζονται ως πρότυπα μάλλον. Δηλαδή, πλασάρουν τον εαυτό τους. Η κοινωνία τους πλασάρει ως έναν πρότυπο, γιατί θέλει να πετύχει με έναν τρόπο ή όποια τάξη το κάνει αυτό, στα μέλη που την παρακολουθούν, στα άτομα που την παρακολουθούν. Είτε αυτό είναι έναν πρότυπο pop κουλτούρας, δηλαδή λαϊκής κουλτούρας, είτε είναι ένας τραγουδιστής, ένας ηθοποιός, ένας οποιοσδήποτε που το φτιάχνουν, τον κατασκευάζουν για να είναι εύκολο τα παιδιά συγκεκριμένης ηλικίας ή και πιο μεγάλης ηλικίας να τον θαυμάσουν, είτε προβάλλοντας τις σωματικές του ικανότητες, είτε προβάλλοντας τα χαρίσματά του ως καλλιτέχνης κτλ. Τις ικανότητες του, την δεξιοτεχνία του στο μουσικό όργανο που παίζει, στην μουσική σκηνή ή στη σκηνή του θεάτρου κτλ. Είτε έναν άτομο το οποίο είναι ο λεγόμενος, όπως είναι αυτοί του διαδικτύου, που θέλουν να προβάλλουν κάτι για να προσελκύσουν και εκεί και πάλι για κάποιο σκοπό, είτε είναι ένα πρόσωπο το οποίο θέλει να κάνει μια καριέρα σε έναν τομέα, είτε αυτό είναι. Για παράδειγμα, ένας μπάρμαν μπορεί να το παίζει πρότυπο ή ένας γυμναστής. Ναι. Ή ένας δασκάλος χορού, ή ένας που κάνει πόρτα σε ένα κλαμπ. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί και άνθρωποι που δεν έχουν κάποια prominent, έχουν κάποια περίοπτη θέση λόγω κάποιων επιτευγμάτων, αλλά παίζουν ένα ρόλο εκεί που είναι, ή ένας δάσκαλος για παράδειγμα. Ναι, φυσικά. Ή ένας γυμναστής. Ή ένας πολιτικός που πλασάρει τον εαυτόν του για να προσελκύσει ψήφους. Λέει, ας πούμε, πόσο καλός πατέρας είναι, χωρίς να είναι μέσα στα καθήκοντά του να το πει, πόσο καλός χριστιανός είναι ή πόσο, ξέρω εγώ, νοικοκύρης είναι, που δεν μας χρειάζεται αυτή η γνώση για το άτομο του εμάς, αλλά όμως την προβάλλει για να γίνει πιο αρεστός στον κόσμο. Πλασάρει δηλαδή έναν, θέλει να γίνει πρότυπο που για να το θαυμάσει ο κόσμος. Λοιπόν, είναι άρα, όμως μια εξωτερική εικόνα τούτη. Δηλαδή, φοράει τη μάσκα του τρόποντινά, φοράει το κουστούμι. Αυτό που θέλει να μας δείξει. Αυτό που θέλει να μας δείξει. Ναι. Και πολλές φορές, εγώ το βλέπω τούτο με τον έρωτα, ειδικά σε κοπέλες οι οποίες μόνες τους, δεν είναι προέφηβες ή έφηβες, είναι ενήλικες, μπορεί να ξέρω 30 χρόνων, 35 χρόνων, έχουν μοναξιά, και πας σε κάποιους χώρους που υπάρχουν τέτοια ανδρικά πρότυπα, και τέτοιοι τύποι που το παίζουν, παρουσιάζονται προς τα έξω ως πρότυπα και δεν αντιλαμβάνονται τις κοπέλες ότι το κάνουν για να πουλήσουν. Π.χ. ο Μπάτμαν θέλει έναν ελκυστικός για να πουλήσει. Ο γυμναστής θέλει να είναι ελκυστικός, ένας γυμναστής, όχι όλοι οι γυμναστές, ένας γυμναστής. Μπορεί να θέλει να είναι ελκυστικός για να έχει πελάτησες. Κάποιος που πουλά κάτι μπορεί να θέλει να είναι ελκυστικός για να το πουλήσει. Ακριβώς. Και το προσλαμβάνουν ότι αυτός είναι ο άνθρωπος και είναι πολύ σπουδαίος ή ο γιατρός, για παράδειγμα. Πάμε σε ένα γιατρό. Ναι, μας πλασάρει την εικόνα του εαυτού του που ξέρει ότι θα την αγοράσουμε εύκολα. Θα την πιστέψουμε εύκολα. Δηλαδή, εγώ πιο πολύ προσοχή πιστώ στα άτομα που θέλουν να τα θαυμάζουμε και θέλουν να είναι πρότυπα, παρά σε αυτούς που άθελά τους έγιναν πρότυπα.
Γιατί εμείς επιλέξαμε να τα θαυμάζουμε για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς αυτά να θέλουν κατά ανάγκη να τα θαυμάζουμε. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να θαυμάζουμε κάποιον χωρίς να το θέλει αυτός. Να είναι δικό μας. Φυσικά. Να σε βλέπει κάποιος και να λέει θέλω να γίνω σαν τη Θέκλα. Okay. Η Θέκλα η ίδια όμως δεν έχει ζητήσει από κανέναν να γίνει σαν κι αυτόν, σαν κι αυτή. Όχι μακριά, μην το δοκιμάζετε στο σπίτι να γίνετε σαν κι εμένα. Don't try this at home. Ναι. Αν συμβαίνει τούτο σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι έφηβος και προέφηβος, πώς μπορεί να το καταπολεμήσει? Είναι να φύγει από τη... Θέλει να το φιλοσοφήσεις και να οριμάσεις και να το δεις. Εμένα μου συμβαίνει συνέχεια αυτό το πράγμα. Ναι. Όταν ανακαλύπτω ότι μου συμβαίνει με τα ακαδημαϊκά. Δηλαδή, να έχω έναν καθηγητή ή να είχα έναν καθηγητή, ο οποίος να έλεγε για τη συνείδηση, για τη μνήμη, για την ηθική, για την αυτήν, να το θαύμαζα εγώ, γιατί θεωρούσα ότι αυτά που λέει η θεωρία τα κάνει και αυτός ο ίδιος. Πώς γίνεται δηλαδή να λέει για τη θεωρία της ηθικής συνείδησης, αλλά ο ίδιος να μην έχει ηθική συνείδηση και να μας εξετάζει γύρω από τα στάδια της συνειδήσεως ή και πώς, τέλος πάντων, πόσον άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος ανάλογα με τη συνείδησή του, αλλά εκείνος να μην είναι σε αυτό το στάδιο. Λοιπόν, οπότε και ανακαλύπτω μεγαλώνοντας ότι μπορεί ούτε στο στάδιο 1 να μην είναι ο συγκεκριμένος π.χ. που μας έλεγε τη θεωρία και παθαίνεις εκείνη την ώρα, είναι σαν να παθαίνεις ένα ηλεκτροσόκ. Είναι σαν να σου ξεριζώνουν ό,τι σου έχουν μάθει. Το ίδιο παθαίνω και με, και με κάποια πράγματα που διδάχτηκα στο κατηχητικό. Και με εκείνα. Παρόμοια σοκ πέρασα. Άγιστε, και καλά τα παθαίνεις τα σοκ σου. Κάποια πράγματα πέρασα και με το θέατρο. Δηλαδή άλλα διάβαζα για το τι είναι ποιό, ήθος και τα λοιπά, τι σημαίνει ηθοποιός, σημαίνει φως και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όταν πας να σπουδάσεις, τουλάχιστον εκεί που σπούδασα εγώ, λες τι φως και ποιά αυτός. Δεν ποιά τίποτα. Κάτι άλλο ποιή μάλλον. Τέλος πάντων. Δεν θέλουμε να ξέρουμε. Ναι, και παθαίνεις πάλι διάφορα σοκ. Είχες πάει σε μια ιδιωτική σχολή, όμως, να ξεκαθαρίσουμε επίσης. Ναι, 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 σε ιδιωτική σχολή. Προσωπικά βιώματα. Ναι, ναι. Δεν σημαίνει ότι όλες οι σχολές... Να μην πούμε ότι όλες οι σχολές θεάτρου είναι έτσι. Εμένα αυτό που μου έτυχε. Δεν ξέρω άλλα. Φαντάζομαι δεν είναι όλοι το ίδιο. Προσωπικά πράγματα ανάφερα. Που λες ναι. Άρα, τείνουμε να πιστεύουμε ότι όσοι πρεσβεύουν ή διδάσκουν κάτι, οι ίδιοι, λόγω της γνώσης αυτού που διδάσκουν, είναι οι πρώτοι που το κάνουν. Και όταν ανακαλύψουμε ότι αυτοί που σε διδάσκουν κάτι και σου λένε πόσο καλό είναι αυτό να κάνεις, ήδη δεν το κάνουν, για διάφορους λόγους, δεν πέφτει όμως, το τώρα ίδιο. Μιλάς και για το εκπαιδευτικό σύστημα, που μπορεί κάποιος να είναι στη θέση του καθηγητή, του λέκτορα ή στη θέση του διδάσκοντος σε κάτι που να το κάνει ως επάγγελμα χωρίς να το βιώνει. Και φαντάζομαι τούτο μπορεί να εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις ανθρώπων που κηρύττουν διάφορες θρησκείες ή αιρέσεις ή δεν ξέρω. Ναι, σε όλους όσοι πρεσβεύουν ιδέες, τις οποίες οι ίδιοι ενδεχομένως να μην τις αστερνίζονται. Δηλαδή λένε να τις κάνουν οι άλλοι, αλλά ήδη να μες στη ζωή τους να μην τις αφομοιώνουν, να μην είναι μέρος της ζωής τους. Υπάρχει κάποια... Εσύ κάποιο... τους θαυμάζεις, γιατί εσύ μόνος σου, άθελα σου, χωρίς να σου το ζητήσει εκείνος, ταυτίζεις αυτόν που ακούς με το πρόσωπο με το οποίο το λέει. Άθελα σου. Και λες αυτός ο άνθρωπος που λέει αυτά τα ωραία πράγματα και τα λοιπά. Και μετά όταν ανακαλύπτεις ότι αυτός που λέει αυτά τα ωραία πράγματα δεν είναι αυτός που κάνει αυτά τα ωραία πράγματα, νομίζω το πρότυπο το εξανεμίζεται. Θεωρείς ότι υπάρχει κάποιο φτάσιμο νοριμότητας που πλέον δεν θέλεις πρότυπα? Ναι, όταν φτάσεις στην αυτάρκεια. Σε ποια ηλικία περίπου είναι αυτό?
Δεν έχει να κάνει με ηλικίες, νομίζω. Έχει να κάνει με πάρα πολύ προσωπική δουλειά. Πάρα πολύ διάβασμα, πολύ αναστοχασμό, πολύ αυτοανάλυση, πολύ δουλειά με τον εαυτό σου. Εσύ πολύ τώρα έχεις πρότυπα? Όχι. Ούτε εγώ γι' αυτό. Γι' αυτό μου ανησυχώ. Ούτε καν εσένα δεν σε έχω πρότυπο. Σε αγαπώ πάρα πολύ, σε χτυπώ. Μα γιατί να με έχεις πρότυπο? Δεν έχω κάνει. Όχι, θα μπορούσα να σε. Τι είπες, αγάπη μου? Λέω, δεν έχω κάνει κάτι για να με έχεις πρότυπο. Έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα που αν ήταν ο εαυτός μου τον 25 χρονών θα σε είχε πρότυπο. Όχι ότι σε απορρίπτω. Σε αγαπώ, σε χτιμώ και σε θαυμάζω. Αλλά έχω φτάσει σε ένα σημείο στη ζωή μου που νιώθω ότι δεν χρειάζομαι πρότυπα. Έχω καταλάβει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε και δυνάμεις και αδυναμίες και είναι καλύτερα να προσπαθούμε ο καθένας από εμάς να γίνει καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Και ανεχόμαστε να λύλουν σε αγάπη. Δηλαδή, αγαπούμε τους άλλους και τους ανεχόμαστε. Έναν άνθρωπο που αγαπάς, αν έχεις ακόμα και κάποιες συμπεριφορές που να μην σε αρέσουν ιδιαίτερως, φτάνει να μην είναι deal breakers. Φτάνει να μην σε κακοποιεί, να μην σε εκμεταλλεύεται κτλ. Επειδή ξέρω ποια φίλη έστειλε την επιστολή και ξέρω και σε ποια φάση έστειλε την επιστολή, νομίζω ότι στην παρούσα φάση μπορεί να ακούσει την απάντηση. Πλέον έχει φύγει από την ανάγκη των προτύπων στην παρούσα φάση, νομίζω. Θα έλεγα ότι είναι ένας στόχος τους να φτάσουμε σε ένα σημείο που να μην έχουμε πρότυπα. Ναι, είναι φαντάζομαι ένας στόχος και να μην σου λείπει. Εγώ έχω περάσει και από το στάδιο που μου έλειπε ότι δεν είχα πρότυπα. Το θυμάμαι. Και όταν φτάσεις στο στάδιο που λες δεν έχω ανάγκη τα πρότυπα και ότι όλοι είμαστε άνθρωποι και έχουμε αδυναμίες και είναι σεβαστό να έχουμε αδυναμίες και μπορώ να ζήσω και χωρίς τα πρότυπα, τότε βαδίζεις καλά. Εμένα αυτό μου συνέβη και λίγο πριν τα 40. Μου συνέβη στα 36-37, ίσως στην ηλικία μου εσύ μου είχε συμβεί αυτό το πράγμα. Και σε ένα πρέπει ένα καινούργιο αποκτήμα του, ναι, ναι. Το έχουν πέσει όλα. Έχουν πέσει όλα τα γάλματα. Όλα. Δεν έμεινε ένα. Ένα είναι κακό όμως. Έχουν θρηματιστεί. Εσύ όχι, είναι απελευθέρωση. Και μπορείς να αγαπάς έναν άνθρωπο και να τον εκτιμάς με τις αδυναμίες του. Γιατί εκείνος που είναι προσκολλημένος σε πρότυπα, δυσκολεύεται στην πραγματική ζωή να αγαπήσει ανθρώπους, γιατί είναι το ιδεατό, το φανταστικό, το άπιαστο μες στο μυαλό του. Όταν όμως καταρρύψει τα πρότυπα, τότε μπορεί να κάνει και πιο υγιείς σχέσεις. Ότι είμαστε ανθρώπους. Στην εποχή που και αυτόν το πρότυποποιούν. Δηλαδή, είμαστε στην εποχή που τους αυθεντικούς ανθρώπους που ακριβώς έχουν κατεδαφίσει όλα τα πρότυπα, τους πρότυποποιούν. Δηλαδή λένε, πάλι είναι καλό τούτο, φυσικά. Δηλαδή λένε, θέλω να είσαι, είναι της μόδας να είσαι αυθεντικός, είναι πρότυπο να είσαι αυθεντικός, ενώ ένας αυθεντικός διδάσκει αυτόν ακριβώς, ότι δεν είναι κανένας πρότυπο. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο άλλο σημείο πλέον. Δηλαδή αυτός που λέει δεν πρέπει να έχουμε πρότυπα, δεν είμαι πρότυπο, το θεωρούν πρότυπο. Και πουλάει πολύ αυτό. Είμαστε στην εποχή που πουλάει το αυθεντικό, που πουλάνε ακόμα και αυτόν, αφού έχουν πουλήσει όλους τους προηγούμενους πριν. Εμπουλιέται από μόνο του, το πουλάνε άλλοι, θες να πεις. Το πουλάνε άλλοι, φυσικά. Okay. Το πουλάνε γιατί έχουν ξεπουλήσει από όλους τους υπόλοιπους. Και θέλουν νέα προϊόντα στην αγορά. Αυθεντικά. Να προτυποποιήσουν. Ναι. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας, όλοι μας έχουμε δυνάμεις και αδυναμίες. Όσο πιο μικρός και ανώριμος είναι ένας άνθρωπος, χρειάζεται τα πρότυπα. Όσο οριμάζει και τα βρίσκει με τον εαυτό του μέσα από ψυχοθεραπεία, αυτογνωσία, αυτοβελτίωση, πνευματικότητα, τόσο περισσότερο απελευθερώνεται από την ανάγκη προτύπων, ανθρώπων προτύπων. Και μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να έχει και ιδέες ως πρότυπα ή ιδέατα για τα οποία αναγωνίζεται. Είναι πολύ διαφορετικό, ναι, από τους ιδέες, αξιώσεις από τον εαυτό του κτλ. Ναι, αλλά όχι οράματα. Να θεωρήσει ακριβώς. Οράματα. Να γίνω καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, να αποκτήσω πνευματικότητα. Και είπες μια πολύ όμορφη έκφραση, όταν φτάσεις στη συναισθηματική πνευματική αυτάρκεια, είπες. Ναι, ναι. Το οποίο είναι κάτι που είναι καλά να το επιδιώξουμε, να το φτάσουμε.
Ναι, και εκεί στην αυτάρκεια ακόμα και πτυχές του εγκεφάλου σου που δεν είχες ενδεχομένως κατανόηση ότι έχεις, φτάνουν και εκείνες σε μια κατάσταση που ανακαλύπτεις πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Αλλά είναι ένα πολύ μακρινό ταξίδι αυτό και συνεχές που δεν έχει τελεία. Δηλαδή, ο άνθρωπος όσον αναπνέει μαθαίνει και όσον αναπνέει εξελίσσεται. Άρα, αν κάποιος ισχυρίζεται ότι έχω φτάσει στην τελειότητα και έχω φτάσει στο σημείο που είμαι πλήρως αυτάρκης και είμαι ο πιο πνευματικός άνθρωπος, προφανώς πουλάει εικόνα. Κάτι πουλάει εκείνη την ώρα, ναι, κάτι πουλάει πάλι. Και έρχεται πάντα επίκαιρο των σοκρατικών, εν είδα ότι ουδέν είδα, ένα πράγμα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτε. Ναι, μα αυτόν ανακαλύπτεις, ότι όσον και να, εγώ το ανακαλύπτω κάθε μέρα, ότι όσον και μάλιστα είναι ένα γκουμπίν που θέλω να βρω τρόπο να το απενεργοποιήσω γιατί το εκμεταλλεύονται και κάποιοι, ότι όσον μεγαλώνω, τόσο ανακαλύπτω ότι τίποτα δεν ξέρω και θέλω να μάθω κι άλλα. Ότι δεν τα ξέρεις όλα όμως, είναι ότι τίποτα δεν τα ξέρεις όλα. Ναι, ότι έχει τόσα πράγματα ακόμα που μπορώ να μάθω που δεν τα έχω μάθει καλά, ας πούμε, και ενδεχομένως χρειάζεται κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Και η επιστήμη εξελίσσεται και συνέχεια. Άρα σε θέτει και σε μια συνεχή ανάγκη να μαθαίνεις και να ελέγχεις και όσα μαθαίνεις, αν είναι όντως έτσι, αν συνεχίζουν ακόμη να είναι αυτά που ήξερες. Το έχει αυτό είναι η επιστήμη. Το έχει, ναι, το έχω καταλάβει και εγώ για τις μέρες που διαβάζω το βιβλίο μου «Η ανατομία μιας γυναίκας» για τους συνδρομητές στο κανάλι Τζούνους που είναι στη συμμετοχή του καναλιού. Ειδικά σε έναν κεφάλαιο χρειάστηκε να αναθεωρήσω 2-3 πράγματα τα οποία ίσχυαν όταν έγραψα το βιβλίο και τώρα δεν ισχύουν. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια. Bye.